Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ να δείξουμε τα αποτελέσματα στον κόσμο της Κρήτης, τι έχουμε μελετήσει, τι προτείνουμε, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, έτσι ώστε αυτά να ενσωματωθούν στα καινούργια σχέδια τα οποία θα βγάλει η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι έχει πολλά προβλήματα η Κρήτη, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε οντελοποιήσει και εκτιμούμε ότι με τα μέτρα τα οποία θα προταθούν τα επόμενα χρόνια η πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα με καινούργια έργα να προστατεύσει τον κόσμο από τις επικείμενες πλημμύρες που δυστυχώς περιμένουμε τα επόμενα χρόνια λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Όταν λέτε προβλήματα που έχετε εντοπίσει, τι ακριβώς εννοείτε? Δώστε μας ένα παράδειγμα. Έχουμε καταγράψει όλες τις πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, έτσι, τις ζημιές που έχουν γίνει. Έχουν κωδικοποιηθεί οι πλημμύρες σε σοβαρές και μη σοβαρές. Και από εκεί πέρα τα μέτρα θα προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει η πολιτεία, είτε αυτό είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, είτε είναι η περιφέρεια, είτε σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα τα οποία πιθανότατα θα προκύψουν σε μελλοντικές πλημμύρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι θα ξέρουν όλοι στις περιοχές τους, εάν είναι σε περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες σε πλημμύρες. Mm-hmm. Και είναι καλό ο κόσμος να το ξέρει, είναι εύκολο να μπει στο site του Υπουργείου, να δει την περιοχή στην οποία διαμένει και αν αυτή είναι επικίνδυνη για πλημμύρες. Ο κίνδυνος πλημμύρας των Λεκανών αυξάνει ή επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, από τις συνθήκες τις μετεωρολογικές και όχι μόνο. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό παρουσιάζονται οι κίνδυνοι πλημμύρας των Λεκανών της Κρήτης για περίοδο 50, 100 ή 1000 χρόνων. Μακρινό λίγο, αλλά έτσι είναι οι μελέτες. Ποιο είναι το κρίσιμο στην όλη ιστορία? Η πρόβλεψη που γίνεται με βάση το σχέδιο αυτό, το σχέδιο των κινδύνων πλημμύρας, καθορίζει ποια έργα πρέπει να γίνουν. Εάν λοιπόν δεν έχουν προβλεφθεί τα έργα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας των Λεκανών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα ευρωπαϊκά για να γίνουν, να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Αυτό είναι κρίσιμο. Και το δεύτερο, με τις μελέτες για το κίνδυνο πλημμύρας των Λεκανών στην Κρήτη, που αυτό γίνεται σήμερα, αντιμετωπίζεται η κατάσταση που θα έρθει δυστυχώς δυσμενής σε πάρα πολλά σημεία για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να προετοιμάσουμε και τις μελέτες, αλλά κυρίως τον κόσμο, για να δούμε πώς αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πλημμύρας που θα είναι, από ό,τι φαίνεται, τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια θα είναι πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Τον κόσμο, αλλά και τις υπηρεσίες, κύριε Καθαριάδη. Οι υπηρεσίες το κάνουν. Δηλαδή, τη μελέτη αυτή την έχει αναθέσει το Υπουργείο. Ενημερώνεται, όπως βλέπετε, και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια και η Δήμη, όπως ήταν εδώ. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το χρέος μας. Αν δεν ετοιμαστούμε ως Δήμοι, ως φορείς, ως περιφέρεια κυρίως, δεν είμαστε άξιοι για αυτό που μας έχει αναθέσει ο κόσμος. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε μπροστά, να είμαστε έτοιμοι και βέβαια πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι με ενημέρωση απλή, αλλά να τον προετοιμάσουμε για το τι θα γίνει, τι υποδομές χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που, αν δεν αντιμετωπιστεί με μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων, διευθέτησης των ρεμάτων, αυτά δεν τα κάνει ο κόσμος, θα κάνει η περιφέρεια, θα κάνει ο Δήμος, θα κάνει το κράτος. Αν λοιπόν εμείς δεν τα ετοιμάσουμε, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και τότε δεν μπορούν να διορθωθούν.